Πάμε να κάνουμε δύο ασκησάκια για να εξοικειωθείς λίγο περισσότερο και με την έννοια των εσωτερικών συναρτήσεων. Να ξεκινήσεις με την άσκηση 4, η οποία είναι πιο εύκολη. Η άσκηση 3 είναι λίγο κούκου και υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο θέλω να δεις. Στην άσκηση 4 σου ζητάω να ορίσεις μια συνάρτηση με όνομα Count Vowels, η οποία να παίρνει ως όρισμα μια συμβολοσυρά και να επιστρέφει το πλήθος των φωνιέντων που περιέχει. Και στο λατινικό αλφάβητο τα φωνιέντα είναι αυτά εδώ τα 5. Θα πρέπει να είναι case insensitive, δηλαδή να αγνοεί κεφαλαία και μικρά, και η συνάρτηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια εσωτερική συνάρτηση, εδώ είναι και το ενδιαφέρον για το μάθημά μας, η οποία θα λέγεται is vowel, η οποία θα παίρνει ως όρισμα ένα χαρακτήρα και θα επιστρέφει true αν αυτός εδώ είναι φωνήεν. Εύκολη ασκησούλα, έχεις περίπου 5 λεπτά για να την κάνεις, πάμε να τις ρίξουμε μια ματιά. Οπότε, όχι αυτή, αυτή είναι η άλλη, αυτή εδώ την exercise 4 θέλω να δεις. Οπότε εδώ έχουμε την function is vowel, η οποία παίρνει σαν ορισμό το χαρακτήρα και αυτόν τον έλεγχο μπορείς να το κάνεις με οποιοδήποτε τρόπο γουστάρεις. Εδώ φτιάχνεται μια συμβολοσύρα που περιέχει τα 5 συν 5, 10 εκδοχές των φωνιέντων και αυτό το οποίο ρωτάμε είναι αν ο χαρακτήρας τον οποίο τσιμπήσαμε σαν όρισμα περιέχεται μέσα σε αυτήν εδώ την συμβολοσύρα. Οπότε θα επιστρέψει true ή false αντίστοιχα και αμέσως μετά τώρα στο σώμα της συνάρτησης αυτό που γίνεται είναι ότι έχει ένα μετρητή που αρχικοποιείται στο 0. Και έπειτα πηγαίνουμε και διαπερνάμε τους χαρακτήρες ένα-ένα της σύμβολος σειράς και διοχετεύουμε τον κάθε ένα χαρακτήρα μέσα σε αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Αν επιστρέψει true, τότε θα αυξηθεί ο μετρητής κατά ένα, αλλιώς δεν θα αυξηθεί. Και στο τέλος επιστρέφεται το CNT και πράγματι σε αυτές τις τρεις εκδοχές βλέπεις ότι το αποτέλεσμα είναι 2, γιατί περιέχει 2 φωνήεντα. Αυτά μπορείς να την έχεις κάνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον η κατασκευή του. Πάρα πολλοί τρόποι είναι δυνατοί. Πάμε να δούμε λίγο την άσκηση 3, όπου εδώ τα πράγματα είναι λίγο γιούχου. Θέλω λίγο να καταλάβεις τι λέει εδώ η εκφώνηση. Λέει τα εξής, ότι θέλω να γράψει μια συνάρτηση με όνομα Adder, που η οποία παίρνει ως όρισμα έναν αριθμό και επιστρέφει μια συνάρτηση που προσθέτει στο όρισμά της τον αριθμό αυτό. Και εδώ βλέπεις το παράδειγμα, όπου στο παράδειγμα ορίζεται η συνάρτηση με όρισμα το 5. Αυτό σημαίνει τώρα ότι όταν με το καλό καλέσουμε αυτήν εδώ τη συνάρτηση την οποία φτιάξαμε, τότε θα πρέπει να μας προσθέτει στο όρισμα το οποίο βάλαμε αυτόν τον αριθμό, το 5 δηλαδή. Άρα λοιπόν με όρισμα το 2 θα μας επιστρέψει 7, με όρισμα το 10 θα μας επιστρέψει 15, διότι αυτό το οποίο κάνουμε κάθε φορά είναι ότι προσθέτουμε 5. Εντάξει, αν καλέσω τώρα και φτιάξω μια συνάρτηση με όρισμα το 10, τότε θα έχουμε κάτι το οποίο αθροίζει στον αριθμό που διοχετεύουμε σαν όρισμα 10 μονάδες. Άρα λοιπόν, αν 10 με όρισμα το 2 θα μας επιστρέψει το 12 και αν 10 με όρισμα το 10 θα μας επιστρέψει πίσω το 20. Αυτή εδώ η άσκηση πατάει πάρα πολύ στην άσκηση 2, την οποία σου είπα ότι θα πρέπει να σε προβληματίσει και να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της στο επόμενο μάθημα με το καλό. Και πρέπει να πατήσεις το ίδιο πρότυπο προκειμένου να την κατασκευάσεις. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη λύση. Όπου τώρα λοιπόν εδώ έχουμε και λέμε ότι αυτή εδώ είναι η άσκηση. Οπότε λοιπόν εδώ αυτό το οποίο κάνουμε είναι πολύ απλή συνάρτηση όπως βλέπεις. Επιστρέφει μια συνάρτηση η οποία παίρνει ένα όρισμα το χ και αυτό το χ το προσθέτει στο ναμ, το οποίο το ναμ το κατασκεύασε επειδή το πήρε σαν όρισμα η συνάρτηση αρχική. Οπότε εδώ που του λέμε κάλεσέ μου την άντερ με όρισμα το 5, αυτή η adder με όρισμα το 5 θα επιστρέψει ένα function, όπου το function αυτό θα επιστρέψει το 5 και χ. Εντάξει. Και όταν του λέω κάνε μου τον adder με όρισμα το 10, θα με επιστρέψει τον adder με όρισμα, θα με επιστρέψει τη function όπου το num θα έχει πάρει την τιμή 10. Και εδώ, αν δούλευε έτσι όπως σου είπα στην άσκηση 2, δηλαδή ότι αυτό εδώ το num αντικαθίσεται με το 5 και επιστρέφεται στη συνάρτηση, θα ήταν ωραία, αλλά δεν δουλεύει έτσι. Και εδώ πέρα πρέπει να σου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός ότι αν δεν δουλεύει έτσι, τότε όταν με το καλό ολοκληρώνεται το περιβάλλον εκτέλεσης συνάρτησης άντερ με όρισμα το 5, τότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αυτό το ναμ χάνεται σύμφωνα με αυτά τα οποία σου είπα. Εντάξει. Αφού αυτό το ναμ χάνεται, πώς είναι δυνατόν όταν πηγαίνω και κάνω αμέσως μετά την κλίση αυτός να θυμάται ότι εκεί το ναμ είχε την τιμή 5. Αυτό λοιπόν τώρα το κάναμε, το είδαμε, βλέπουμε ότι όντως λειτουργεί. Και στο επόμενο μάθημα που θα μιλήσουμε για τα closures, αυτό θα γίνει, ελπίζω, πλήρως κατανοητό.